Την λειτουργία ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας και πρόνοιας με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό διεκδικεί ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, κ. Βαγγέλης Μπούτας, όπως τόνισε το μεσημέρι στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Λάρισα, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξής του. Ο κ. Μπούτας, αναφερόμενος στα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, κατηγόρησε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για τις πολιτικές που ακολουθούν εμπορευματοποίησης της υγείας, καλώντας τους πολίτες να συστρατευτούν σε έναν κοινό αγώνα για την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων της υγείας, των φαρμάκων και της βιοιατρικής τεχνολογίας, να συσταθεί ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας με βασικό πυρήνα τα κέντρα υγείας και να καταργηθούν οι πληρωμές των ασθενών, ώστε να μην μείνει κανένας άνεργος ή ανασφάλιστος χωρίς βιβλιάριο ασθενείας.